Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ομοβροντία από εύσημα στην Ελλάδα για το πλεόνασμα των 812 εκατομμυρίων. Θερμά λόγια από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Μέρκελ λίγο πριν τη συνάντηση με Σαμαρά. Ανάπτυξη στον προϋπολογισμό μετά από 6 χρόνια. Αστερίσκους βάζει Κομισιόν Μητσοτάκη στον Sky. Είπαμε όχι στην Τρόικα για πωλήσεις μετά το 2014. Ευθεία επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον ΣΥΡΙΖΑ για τις τιμές των φαρμάκων. Τον κατηγόρησε για διαπλοκή με φαρμακευτικές εταιρείες που διαφημίζονται στο κόκκινο. Ανοίξτε τα πανεπιστήμια και ελάτε σε διάλογο, λέει ο Αρβανιτόπουλος στους διοικητικούς υπαλλήλους. Ένταση σε συγκέντρωσή τους έξω από τα δικαστήρια. Στη γερό έγκλημα στην Ομόνια, ένας 28χρονος γρονθοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τσετσένο πρώην βοξέρ επειδή ζήτησε δεδουλευμένα. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας από το μήνυμα στήριξη στην Ελλάδα από την Άγγελα Μέρκελ ένα 24ωρο πριν τη συνάντησή της στο Βερολίνο με τον Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα έχει πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα που κανένας δεν περίμενε, τόνισε η κυρία Μέρκελ λίγη ώρα μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στην Ελληνική Βουλή, ενός προϋπολογισμού που δεν έχει την έγκριση της Τρόικας. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τον Τζέρι Ράις να δηλώνει σήμερα πως η Ελλάδα πέτυχε ένα σημαντικό στόχο ένα χρόνο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, έδωσε από την Αθήνα και η Αμερικανίδα Υπουργός Εμπορίου, Πένι Πρίτσκερ, που είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μοναδική παραφωνία, ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, που σε ασυνήθιστα οξύ ύφος μίλησε για έλλειψη προόδου και συνέστησε στην Αθήνα να κλείσει άμεσα την αξιολόγηση, καθώς, όπως είπε, πολλοί υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους. Η Τρόικα αναχώρησε πάντως σήμερα από την Αθήνα χωρίς συμφωνία, γεγονός που για πρώτη φορά, ασυνήθιστο και αυτό, επιβεβαίωσε και με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά μαζί μου, Αλέξη Παπαχελάς. 24 ώρες πριν το ραντεβού της με τον Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, η Άγγελα Μέρκελ από το βήμα οικονομικού συνεδρίου εξήρε τις προσπάθειες της Ελλάδας. Ξέρω ότι πολλοί θα πούν ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι ακριβώς όπως εμείς θα επιθυμούσαμε. Αλλά οι αλλαγές που γίνονται είναι πολύ σοβαρές. Πολλοί στην Τρόικα πίστευαν ότι οι Έλληνες δεν θα τα καταφέρουν. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρνουν και αξίζουν το σεβασμό μας. Στην Αθήνα, ο Αντώνης Σαμαράς υποδεχόταν στο Μουσείο της Ακρόπολης την Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πένι Πρίτσκερ, στέλνοντας μήνυμα και προς το Βερολίνο, αναφερόμενος στα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας που θα ενισχύσουν, όπως είπε, το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η οικονομική σταθεροποίηση της Ελλάδας, όπως καταγράφεται στους τομείς της δημοσιονομικής προσαρμογής και στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, παράγει πλέον και χειροπιαστά αποτελέσματα. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, καθώς και ένα πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών και μηδενισμό του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Ομπάμα και εγώ γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει λάβει και θα συνεχίσει να το κάνει δύσκολες και τολμηρές αποφάσεις για να διατηρήσει την Ελλάδα στο δρόμο της δημοσιονομικής και διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Η Ελλάδα πέτυχε ένα σημαντικό στόχο ένα χρόνο νωρίτερα από το αναμενόμενο. Οι συνομιλίες πάντως με την Τρόικα διακόπηκαν για δεύτερη φορά, χωρίς να υπάρχει πουθενά συμφωνία, με τους ελεγκτές να αναμένονται για τρίτη φορά στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, ζητώντας περισσότερες θυσίες. Στην Αθήνα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την πρόοδο ή μάλλον την έλλειψη πρόοδου που σημειώνει η χώρα έναντι των δεσμεύσεών της. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Πολλοί υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους. Ο Λιρέν πάντως εμφανίστηκε πιο επιεικής. Φυσικά και αναγνωρίζουμε και συχνά είναι επίπονο και για μας το πόσο δύσκολη είναι η δημοσιονομική προσαρμογή για τους Έλληνες πολίτες. Η αξιολόγηση συνεχίζεται και στόχος μας είναι να την ολοκληρώσουμε είτε το Δεκέμβριο είτε το αργότερο τον Ιανουάριο. Φυσικά και λαμβάνουμε υπόψη μας το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας σενάρια περί συμφωνίας με την Τριμερή. Όσα ακούγονται περί δήθεν συμφωνίας της Τρόικας με το Υπουργείο Οικονομικών, ιδίως δε για επίτευξη συμβιβασμού στο δημοσιονομικό τομέα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται κανονικά. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος, αλλά κάποια θέματα παραμένουν εκκρεμή. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν από τις κεντρικές υπηρεσίες. Ανέφερε στη δική της ανακοίνωση η Τρόικα. Δημοσιονομικό κενό και προϋπολογισμός παραμένουν ανοιχτά, όμως η Τρόικα δίνει πλέον βαρύτητα στα διαρθρωτικά ζητήματα, όπως οι πληστηριασμοί, οι αποκρατικοποιήσεις, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και τα εργασιακά. Ο Γιάννης Τουρνάρας πάντως θα πάει με δύο σημαντικά όπλα στις Βρυξέλλες.
Το πρωτογενές πλεόνασμα που για φέτος αναθεωρήθηκε στα 812 εκατομμύρια ευρώ από 340, την ώρα που όλα τα μέρη αποδέχονται ότι η χώρα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2014. Σύνδεση τώρα με τον Κώστα Σημεωνίδη στην Deutsche Welle και τον Χρήστο Κούτρα. Κώστα, ένα πολύ θετικό μήνυμα από την Άγγελα Μέρκελ λίγο πριν υποδεχθεί στο Βερολίνο τον Αντώνη Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, σημερινές δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ ερμηνεύονται ως ένα σαφέστατο μήνυμα στήριξης της Ελλάδας, οι οποίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι εκφράζονται λίγο πριν τη συνάντησή της με τον κύριο Σαμαρά. Δημιουργούν ένα πολύ θετικό κλίμα, το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει απαραίτητα στο προήμιο παλαιότερων συναντήσεών τους, πόσο μάλλον το πρώτο διάστημα όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη, βέβαια, Ασία, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές εδώ που εκτιμούν ότι παρά την ικανοποίηση αυτή που εκφράζεται για την πρόοδο της Ελλάδας, επικρατεί στο Βερολίνο παράλληλα και ένας εκνευρισμός για τις συνεχείς αυτές καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Καθυστερήσεις, τις οποίες η γερμανική κυβέρνηση χρεώνει, σύμφωνα τουλάχιστον με την εφημερίδα Handelsblatt, στην ελληνική κυβέρνηση και όχι στους ελεγκτές της Τριμέρους. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, Ασία, η κυρία Μέρκελ αναμένεται να προσφέρει αύριο και πάλι πολιτική στήριξη στον κύριο Σαμαρά και να εκφραστεί θετικά για τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα, αφετέρου όμως θα ζητήσει εντατικοποίηση αυτών των προσπαθειών, κυρίως δε στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτή η θερμή δήλωση στήριξης πάντως, Χρήστο, της κυρίας Μέρκελ, είναι 24 ώρες πριν την άφηξη Σαμαρά στο Βερολίνο, έχει δημιουργήσει εφορία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, είναι και η δήλωση της κυρίας Μέρκελ, είναι και τα μηνύματα που ήρθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γενικά, οι θετικές δηλώσεις για την ελληνική οικονομία. Ο κ. Σαμαράς είναι ήδη στο Βερολίνο. Αύριο το μεσημέρι θα έχει το γεύμα εργασίας με την, κυρία Μέρκελ. Εκεί αναμένεται να πει αρκετά ο Πρωθυπουργός. Θα σταθεί αρκετά στο θέμα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Θα μιλήσει για την αύξηση των εσόδων που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Θα πει βεβαίως σε αυτό που αναφέρθηκε και ο Κώστας, ότι ναι, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα θέματα των μεταρρυθμίσεων, στα θέματα των διαρθρωτικών αλλαγών. Όμως, εμείς έχουμε τηρήσει τις δεσμεύσεις μας, είπε ο κ. Σαμαράς. Ήρθε η ώρα να τηρήσουν και οι εταίροι τις δικές τους. Το άλλο που έχει να πει ο κ. Σαμαράς είναι ότι μετά από 6 χρόνια ύφεσης, όπως καταγράφηκε στον προϋπολογισμό για τον οποίο μίλησε η κυρία Μέρκελ, το 2014 αναμένεται να ξεκινήσει η ανάκαμψη. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να ληφθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα, περικοπές δηλαδή σε μισθούς και συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός θα πει ναι στα διαρθρωτικά και το άλλο θέμα το οποίο θα βάλει, το βάζουν και οι κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ακούσαμε τον Κώστα και στο Βερολίνο, είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Καθώς αν συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία, η διαδικασία της αναμονής επίτευξης συμφωνίας, η κατάσταση αποσταθεροποιείται και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο και δεν είναι η ώρα, ναι, θα πει ο κ. Σαμαράς, να χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Θα ρίξει το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας λοιπόν και στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός, αυτό το τέτα-τέτ με την Άγγελα Μέρκελ. Χρήστο Κούτρα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Κώστα Σημεωνίδη. Να καλησπέρισω το Διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά. Αναπάντεχα, νομίζω, θετικό το περιβάλλον που διαμορφώνεται εν ώψη της επίσκεψης Σαμαρά Αλέξη στο Βερολίνο. Πώς να ερμηνεύσουμε όμως αυτή την κίνηση στήριξης της κυρίας Μέρκελ? Κοίταξε, νομίζω ότι οι Γερμανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουν αντιληφθεί λίγο καθυστερημένα ότι το πολιτικό σύστημα πια είναι πραγματικά στα όρια του. Υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να φιλορροεί πάρα πολύ επικίνδυνα, να μπούμε πάλι σε πολιτική περιπέτεια. Και επίσης ξέρουν πάρα πολύ καλά, το έχουν καταλάβει, ότι είναι μια κοινωνία η οποία έχει φτάσει πολύ πέρα από τις αντοχές της και στο πώς πληρώνει φόρους και στην ενεργεια κ.ο.κ. Νομίζω λοιπόν ότι η κυρία Μέρκελ έδωσε ένα πολύ σαφές, αν θέλεις, μήνυμα ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση στα ένα-δύο πράγματα δύσκολα τα οποία θα πρέπει να κάνει ενδεχομένως τους επόμενους μήνες. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι κυρίως σε διαδοτικά μέτρα τα οποία θα πέσουν πάνω σε πολύ ισχυρές συντεχνίες και συμφέροντα. Αυτό πιστεύω θα γίνει και αύριο. Πιστεύω επίσης ότι κάποια στιγμή, αν όχι αύριο, θα πάρουμε και μια γεύση από το ποια είναι αυτή η ρύθμιση του χρέους υπολοιπόθητη, η οποία μπορεί να έρθει με το καλοκαίρι, αλλά νομίζω θα αρχίσει από τώρα να φαίνεται και θα είναι το καρότο που θα κρέμεται ώστε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά διαμορφώνεται ένα καλό κλίμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις, Αλέξη. Υπάρχουν επιφυλάξεις και στη Γερμανία, άσχετα με αυτή τη δημόσια πολιτική στήριξη που παρήχε ήδη πριν φτάσει και ο κύριος Σαμαράς στην ελληνική κυβέρνηση, η κυρία Μέρκελ. Και υπάρχει και συνολικά, ας πούμε, το ρόλο του κακού. Πολλές φορές έχουμε πει και εδώ μαζί ότι διανέμονται ρόλοι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που κάνουν και εκείνοι εναντί ημών. Το ρόλο του κακού ανέλαβε σήμερα ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ο οποίος κούνησε το δάχτυλο και μάλιστα με πολύ έντονο ύφος.
Κοίταξε, ο κ. Ντάζιμπλουμ είναι σχετικά καινούριος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος είχε μια φοβερή πολιτικότητα και μπορούσε να μας καταλάβει και εμάς τον Νότο και γενικώς καταλάβαινε λίγο από πολιτική. Νομίζω ότι εκφράζει κάποιους αθές τεχνοκράτες, γραφειοκράτες, όπως θα τους πει κανείς, οι οποίοι εντάξει, μπορεί να έχουν ένα δίκιο με την εξής έννοια: ότι το δικό μας πολιτικό σύστημα έχει αποδειχθεί ανεκδίκητο με την έννοια ότι είναι πολύ καλό στο να πατάει ένα κουμπί στο γενικό λογιστήριο και να κόβει μισθούς και συντάξεις, αλλά όταν πρέπει να κάνει μια πραγματική μεταρρύθμιση, που είναι να ανοίξει ένα επάγγελμα, να φτιάξει τα νοσοκομεία κτλ., εκεί τα κάνει λίγο θάλασσα. Και επίσης, κάτι άλλο το οποίο τους έχει εκνευρίσει, αν θες, σχεδόν τους έχει σπάσει τα νεύρα, και το καταλαβαίνουμε από μια όψη, όπως καταλαβαίνει λίγο πώς δουλεύουν οι Βόροι, είναι ότι εμείς είμαστε ο μόνιμος κακός μαθητής, ο οποίος υπόσχεται ότι θα κάνει 10 πράγματα, έχετε λέει ξέχασε το τετράδιο στο σπίτι, δεν μπορώ τώρα, αφήστε με ακόμα ένα μήνα να φέρω την εργασία. Μιλάω για διαθροτικές αλλαγές, ναι. Πρακτικά πράγματα τα οποία απαιτούν σοβαρή δουλειά από το κράτος, πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε όμως και εμείς λόγους να παραπονούμαστε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η άποψη, η ψυχρή, η τεχνοκρατική, αν θέλεις, ότι αμάν πια με τους Έλληνες δεν αντέχουμε τις καθυστερήσεις, δεν αντέχουμε το checklist, να λείπουν τα μισά πράγματα. Υπάρχει απ' την άλλη βεβαίως το παράπονο το οποίο πολλές φορές εκφράζει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος όταν μιλάει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους, που τους λέει: ρε παιδιά, εντάξει, η Ελλάδα έχει κάνει ένα μαραθώνιο απίστευτο. Έχει μια μεγάλη απόδοση στα δημοσιονομικά. Έχει πονέσει, έχει πληρώσει, τα έχει κάνει όλα αυτά. Είναι τώρα, σαν τα τελευταία 200 μέτρα πριν από το finish line, αντί να μας δώσετε και ένα χτύπημα στην πλάτη, λίγο νερό ή κάτι, εν περιπτώσει, να πάμε λίγο παρακάτω. Σαν να λέτε: εσύ δεν τρέχεις καλά. Δεν μου αρέσει το στυλ σου, για να σε ξαναδώ. Και αν δεν είναι, βάζει κάποιο μια τριμποδιά σαν και αυτή που βάλε ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πραγματικά παράπονο θέση από την Αθήνα, το οποίο όμως έχει γίνει κατανοητό, γιατί η πολιτική είναι και αυτή και καταλαβαίνουν πώς δουλεύει η πολιτική. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτήν την συνάντηση αύριο, που αποκτά και μια περαιτέρω σημασία, σπουδαιότητα, λόγω και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι, δεν είναι. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουν ΣΥΑ και το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με την τρόικα, γιατί κάπου είπαμε ότι θα υπάρξει ένα συμβασμό, κάποια ώρα δεν ξέρω πότε θα είναι, το Γενάρη, το Φλεβάρι. Μετά το παιχνίδι, το κρίσιμο, θα παιχτεί βεβαίως όπως πάντα στην Ελληνική Βουλή. Εκεί είναι το κρίσιμο παιχνίδι, γιατί βεβαίως χωρίς πολιτική σταθερότητα και με ένα διαλυμένο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα από αυτά που λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Τώρα, πάμε στην κατάθεση του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι, ενός προϋπολογισμού που προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα 812 εκατομμυρίων ευρώ για το 2013 και 3 δις το 2014. Και ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, δεν έχει την έγκριση της Τρόικας, κάτι που άλλωστε έσπευσε να καταστήσει σαφές, όπως θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ, και ο εκπρόσωπος του Όλη Ρεν. Με την ευκαιρία, ο Γιάννης Τουρνάρας επανέλαβε ότι δεν θα ληφθούν άλλα οριζόντια μέτρα και δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας. Κύκλοι δε του Οικονομικού Επιτελείου φρόντισαν να αναφέρουν ότι την προσεχή άνοιξη και μετά την οριστικοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης ευπαθών ομάδων ύψους 70% επί του πλεονάσματος. Σίγουρο εμφανίστηκε το Οικονομικό Επιτελείο ότι ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε το πρωί στη Βουλή δεν θα αλλάξει παρά τα σκοτεινά σημεία που παραμένουν, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία με την Τρόικα. Ένας προϋπολογισμός που δείχνει ότι η δημοσιονομική προσπάθεια που έχει καταβάλει ο ελληνικός λαός αποδίδει καρπούς, σημαντικούς καρπούς, ήδη. Βασικό σημείο του προϋπολογισμού είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο για φέτος φτάνει στα 812 εκατομμύρια από 344 που είχαν γραφτεί στο προσχέδιο και για του χρόνου υπολογίζεται να φτάσει στα 2,95 δις. Η βελτίωση του πλεονάσματος του χρόνου αναμένεται να επηρεαστεί από τα έσοδα που αυξάνονται στα 54,7 δις από 51,5 και τις δαπάνες που μειώνονται στα 56,2 δις από 59,3 φέτος. Έτσι, σε σύγκριση με το 2013, του χρόνου θα εξοικονομηθούν 5,3 δις ευρώ. Εκτιμούμε ότι με τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται, με την καλύτερη εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού και με τις αποδόσεις που έχουμε βάλει σε συγκεκριμένα μεγέθη κυρώσεις και όλων των εσόδων, θα επιτευχθεί και αυτό που λέτε στη φορολογική συμμόρφωση. Βασικά σημεία του προϋπολογισμού είναι η εμφάνιση έστω και ισχνής ανάπτυξης 0,6% το 2014 από μείον 4% φέτος, μέγεθος καλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί του χρόνου στα 183,1 δις από 182,9. Ως θετικό νέο καταγράφεται και η έστω μικρή μείωση της ανεργίας στο 26% από το πολύ υψηλό 27% φέτος. Ενώ αντιθέτως το χρέος, παρά τις θυσίες των πολιτών, θα μειωθεί του χρόνου μόλις κατά 1 δις, στα 300
2020 από 321 δις φέτος, παραμένοντας το 174,8% του ΑΕΠ. Σύμφωνα πάντως με την Κομισιόν, ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να μην είναι πλήρως συμφωνημένος με την Τρόικα. Πρέπει να δούμε στις επόμενες εβδομάδες πώς προχωράει η διαδικασία και αν αποκαλυφθεί η ανάγκη για περαιτέρω διορθώσεις, φυσικά υπάρχει πιθανότητα η Ελλάδα να καταθέσει έναν διορθωμένο συμπληρωματικό προϋπολογισμό αργότερα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να κάνει κάτι τέτοιο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όμως όχι, δεν μπορώ να πω τώρα ότι είμαστε σε πλήρη συμφωνία με κάθε σημείο του προϋπολογισμού. Ένα τέτοιο σημείο είναι ο φόρος ακινήτων. Ο στόχος ίσπραξης έχει μειωθεί στα 2,65 δις από 2,85, με τα 207 εκατομμύρια να εξοικονομούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που μειώνεται στα 6,8 δις με συμφωνία της Τρόικας, που όμως απαιτεί να βρεθούν μέτρα για άλλα 200 εκατομμύρια ώστε να κλείσει η τρύπα. Παράλληλα, άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον ΦΠΑ στην εστίαση. Και ο αναπληρωτής υπουργός, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει αν ο υπολογισμός των εσόδων στον προϋπολογισμό γίνεται με 23% από τον Ιανουάριο, άφησε να εννοηθεί ωστόσο ότι η Τρόικα θα διατηρήσει τον συντελεστή στα τωρινά επίπεδα. Στην κατηγορία στην οποία ενσωματώνεται και η απόδοση του ΦΠΑ στην εστίαση, οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι το μέτρο κινήθηκε ικανοποιητικά. Τα σημεία πάντως που έχουν συμφωνηθεί αφορούν σε έσοδα εις φοροδιαφυγής 600 εκατομμύρια, πολύ πιο προσγειωμένο μέγεθος από τα 700 ή 800 εκατομμύρια που υπολόγιζε το Υπουργείο Εργασίας. Εντονότατα αυξημένα κατά 137% έσοδα από φόρους σε νομικά πρόσωπα που φτάνουν τα 3,9 δις. Έσοδα από φόρους στην περιουσία, συμπεριλαμβανομένου του φόρου υπεραξίας, που θα φτάσουν τα 3,9 δις και έσοδα 4,4 δις από το φόρο στα καύσιμα. Επιπλέον στον προϋπολογισμό υπολογίζονται έσοδα από την επιβολή τέλους παραμονής και πλών, την φορολόγηση αποθεματικών που δεν είχαν φορολογηθεί, καθώς και την απόδοση της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων. Να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτός είναι ο προϋπολογισμός. Να δούμε αν θα ζήσουμε να τον εκτελέσουμε, αν θα ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Και αυτό το λέω γιατί ο Γιάννης Τουρνάρας είπε ότι αυτός είναι, δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να έρθουν άλλα μέτρα πέρα από αυτά που προβλέπει. Μετά από λίγο όμως ήρθε ο Σάιμον Οκόνορ, ο εκπρόσωπος του Ολιρέν, το είδαμε στο ρεπορτάζ, να πει ότι εμείς δεν τον ξέρουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, να δούμε μήπως έρθουν έξτρα μέτρα προσεχώς. Κοίταξε, η Τρόικα έφυγε χωρίς συμφωνία, αυτό είναι γνωστό και από τις δύο πλευρές. Έχουμε περιθώριο μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Δεν πάει στο τέλος του χρόνου που πήγαινε συνήθως. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Οκόνορ, μπορούμε να καταθέσουμε συνέχεια συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αυτή τη φορά όμως οι αριθμοί είναι μαζί μας. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα οι προϋπολογισμοί έπεφταν έξω και τα νούμερα συνήθως ήταν πολύ κάτω από τους στόχους, τώρα είναι πάνω από τους στόχους. Ως εκ τούτου, μπορούμε στην κουβέντα που θα γίνει με Τρόικα και ΕΔΑ δημοσιονομικά να επικαλεστούμε αυτούς τους αριθμούς και να έχουμε δίκιο εμείς. Να μην χρειαστεί δηλαδή να πάρουμε παραπάνω μέτρα, τουλάχιστον στην κατεύθυνση που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αν στα μέσα του χρόνου έχουμε συμφωνία για το χρέος, που σημαίνει ότι αν αλλάξουν οι στόχοι. Θα θεωρείτε έτσι, δεν είναι? Ναι, αλλά πρέπει να συμφωνηθεί να αλλάξουν και οι στόχοι. Κάτι που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση για το 2014. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερη ελάφρυνση. Να το δούμε μέχρι τότε, γιατί όλο αυτό προϋποθέτει, όπως είπες, να έχουμε την συμφωνία τουλάχιστον για το τι θα γίνει με το χρέος και ας μην έχουμε το ίδιο το γεγονός. Είναι ένας προϋπολογισμός που αποπνέει αισιοδοξία, Δημήτρη, αμφισβήτητα. Προβλέπει ένα ισχυρό πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο μάλιστα σηματοδοτεί και ελαφρύνσεις και αυτές. Έχουν προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κοίταξε, έχουμε δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι το πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο σημαίνει ότι ύστερα από 5 χρόνια συνεχών περικοπών μπορούν τώρα να γίνουν κάποιες ελαφρύνσεις. Οι ελαφρύνσεις αυτές με βάση τα σημερινά δεδομένα, λέω τα σημερινά γιατί λέω 812 εκατομμύρια, άρα είναι περίπου 560 εκατομμύρια, αφού το 70% μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι λίγα, εδώ έχουν γίνει αιματηρές περικοπές τα τελευταία χρόνια για να βρεθούν κενά ύψους 300-400 εκατομμυρίων. Η κρυφή ελπίδα κάποιων κυβερνητικών θα πάει παραπάνω. Θα πάει στο 1 δισεκατομμύριο, αν θα μπορούν να μοιράσουν 700 εκατομμύρια. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει μετά το Μάρτιο. Γιατί τέλος Μαρτίου θα βγει η Eurostat και θα διαπιστώσει επισήμως ποιο είναι το πλεώνασμα. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση. Λίγο πριν τις ευρωεκλογές, καλά βολεύει. Το πονηρό στο μυαλό πηγαίνει σε ευρωεκλογές, αλλά τι να κάνουμε. Στο τέλος Μαρτίου βγάζει η Eurostat κάθε χρόνο τα στοιχεία. Φέτος συμπίπτει με τις ευρωεκλογές. Θα μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να επενδυθεί σε τρεις κατηγορίες: χαμηλούς συνταξιούχους, ένστολους και δικαστικούς, προκειμένου εκεί να κάνει κάποιες ελαφρύνσεις. Ωστόσο, μην τα βλέπουμε όλα εύκολα ή ρόδινα ή ότι όλα εντάξει κλείσανε. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ανοιχτά. Τα είπατε πριν και με τον Αλέξη Παπαχελά. Έχουμε πληστηριασμούς,
απελευθερώσεις απολύσεων, απελευθερώσεις επαγγελμάτων, κατάργηση ειδικών ρυθμίσεων για ψωμί, γάλα, φάρμακα. Και αυτά είναι δύσκολα. Γιατί αυτά αν ήταν εύκολα θα είχαν κλείσει ήδη στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Είναι πάρα και πολύ δύσκολα για το Δεκέμβριο. Γιατί κάθε ένα από αυτά έχει πίσω του συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένες ομάδες και δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο να προωθούν. Αν ήταν εύκολα, άλλωστε, θα είχαν προωθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιβεβαίωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μιλώντας στον Sky, το λουκέτο στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Ακόμη αποκάλυψε ότι η Τρόικα έβαλε στο τραπέζι των συζητήσεων την επέκταση της θεσιμότητας που θα οδηγούσε και σε απολύσεις μετά το 2014. Όμως, όπως είπε, αυτό απορρίφθηκε αμέσως από την ελληνική πλευρά. Σας είπα ότι ετέθη το ζήτημα κατά το πόσο πρέπει να υπάρχει επέκταση της διαθεσιμότητας με την παρούσα της μορφή, που σημαίνει και απολύσεις ενδεχομένως. Και εμείς είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν το συζητάμε. Και τέλειωσε εκεί η κουβέντα. Σε δύο προτάσεις. Μάλιστα. Ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαροι. Με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του Sky ότι οι δανειστές ήγηραν νέο αίτημα για διαθεσιμότητα και απολύσεις πέραν του 2014. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο live και την Εύα Αντωνοπούλου, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα τέθηκε επιτάπητος, αλλά προσέκρουσε στην κατηγορηματική άρνηση της ελληνικής πλευράς. Αν ανοίγουν καινούργια θέματα τα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει, θα τα αποκρούσουμε. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την κινητικότητα. Θέλουμε να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας στο δημόσιο. Αλλά η κινητικότητα, όπως τη φανταζόμαστε, δεν συνδέεται με απολύσεις. Οι απολύσεις τελειώσανε με τις 15.000 απολύσεις οι οποίες θα γίνουν. Αγίνει η δημοκρατία! Καθίστε στη θέση σας! Σας καθορίσατε! Σας καθορίσατε! Σας τα έχω πάρει όλα! Τι καθίστε! Σχολικοί φυλάκες πάντως που βρίσκονται στον προθάλαμο της απόλυσης λόγω διαθεσιμότητας παραλίγο να τα κάνουν γης μαδιάμ στο συνέδριο της ΚΕΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη. Απάντησέ μου! Θα κουμπίσω! Με 510 ευρώ! Γιατί με έκανε σαν Βουλευτές και δήμαρχοι αποδοκιμάστηκαν έντονα κατηγορώντας τους τελευταίους ότι με δική τους απόφαση έμειναν στο δρόμο. Μέχρι την εκπνοή του χρόνου πάντως, η κυβέρνηση οφείλει να δείξει την έξοδο σε 1.270 δημοσίους υπαλλήλους επιπλέον, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 4.000 απολύσεων. Στο στόχαστρο, πέραν των αμυντικών βιομηχανιών, μπαίνουν και οι δημοτικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημίες επί 3 συναπτά έτη και κυρίως τα νομικά πρόσωπα όλων των Υπουργείων, η αξιολόγηση των οποίων όμως καθυστερεί, όπως φαίνεται, εξαιτίας της ολιγορίας των ίδιων των Υπουργών και παρά τη σαφή εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένα Υπουργείο που ήδη έχει στείλει. Το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά κάποιους αντικούς φορείς. Είναι μικρός αριθμός, αλλά το γεγονός ότι έχει γίνει αξιολόγηση και έχουν σταλεί ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχουν ακόμη 2-3 Υπουργεία τα οποία βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο εξέλιξης, όπως το Υπουργείο Υγείας για παράδειγμα, το Υπουργείο Υποδομών, αλλά άλλα Υπουργεία έχουν περισσότερη δυσκολία. Ενδεικτικό είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών και νούμερο 1 στη συνολική διαπραγμάτευση με την Τρόικα όρισε την Επιτροπή Αξιολόγησης των Φορέων του δικού του Υπουργείου μόλις στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας διορία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνο έως τις 30 Νοεμβρίου και μάλιστα με την επισήμανση ότι πρέπει να συνεδριάζει εντός ωραρίου. Στο χώρο της παιδείας τώρα, ένα βήμα πίσω φαίνεται ότι κάνει ο Υπουργός Παιδείας, καλώντας σε διάλογο τους Πριτάνης και τους διοικητικούς υπαλλήλους, με την προϋπόθεση ωστόσο να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Την ίδια ώρα και ενώ αναμένεται η απάντηση, η απεργία στα πανεπιστήμια συνεχίζεται για 74η μέρα, κρατώντας τεταμένο το κλίμα. Πριν λίγο, κρίθηκε εκ νέου παράνομη η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων, μετά και τη δεύτερη προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας. Εβδομικοστή τέταρτη ημέρα απεργίας και έξω από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια με ρήψη χημικών μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων και αστυνομίας, την ώρα που μέσα συζητείται η νέα προσφυγή του Υπουργείου Παιδείας κατά της απεργίας. Αυτούς τους ανθρώπους είτε με επίταξη, είτε με παράνομη την απεργία, είτε με οτιδήποτε δεν γυρίζουν πίσω. Το Υπουργείο αναγκάστηκε να ασκήσει νέα αγωγή κατά του συνόλου των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς η πρώτη που έκρινε την απεργία παράνομη δεν κάλυπτε όλες τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε, ούτε μας επιδόθηκε κλίση για αγωγή για απεργία. Ούτε παραβρεθήκαμε στο δικαστήριο με μάρτυρες και συνήγορο. Και αυτό γιατί δεν αφορούσε τη δική μας ομοσπονδία. Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, κάνοντας ένα βήμα πίσω προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση, καλεί σε διάλογο όχι μόνο τις Πριτανικές Αρχές, αλλά και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Καλώ επίσης σε διάλογο τους διοικητικούς υπαλλήλους των Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στη διαθεσιμότητα, για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες διαϊδρυματικής κινητικότητας και της επανατοποθέτησης των περισσότερων σε φορείς του δημοσίου. Ο διάλογος προϋποθέτει ανοιχτά πανεπιστήμια, που είναι καθολική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Παιδείας, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 1.337, του Πολυτεχνείου 883, ενώ στην κεντρική υπηρεσία υπηρετούν 1.050 υπάλληλοι. Σε σύνολο 1.309 υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί από το 1995 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μόλις οι 12 είναι μέσω ΑΣΕΠ. Ενώ στο Πολυτεχνείο, μόλις 19 στους 840 έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα, την τελευταία δεκαετία έχουν προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 572 υπάλληλοι, ενώ στο Πολυτεχνείο 405, περίπου η μισή δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις. Οι Πριτάνες δεν είχαν κανένα ρόλο σε αυτό. Οι προσλήψεις γίνονται από το κράτος, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι. Λοιπόν, εάν σε αυτές τις προσλήψεις τότε επισήλθαν κομματικά, πελατειακά ή άλλα κριτήρια, αυτό ίσως το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός. Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στο Sky και τη ΣΥΑ Κοσιόνι, έθεσε τους Πριτάνης για άλλη μία φορά πρώτων ευθυνών τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε αυτοδιοίκητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και οι Πριτάνης είναι οι ηγέτες αυτών των κοινοτήτων, αυτών των ιδρυμάτων. Οι Πριτάνης, λοιπόν, βάσει του νόμου, έχουν την αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Υπέρ του διαλόγου με ανοιχτά πανεπιστήμια τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο live. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο διάλογος, έχουμε πάντα υπέρ του διάλογου. Ανοιχτοί είμαστε, ναι, να συζητήσουμε. Γιατί αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με ανοιχτά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορεί να δει, γιατί πρέπει μονίμως μία μειοψηφία, όσο και αν αισθάνεται ότι μπορεί να έχει δίκιο, να εκβιάζεται. Κρίσιμη πάντως θεωρείται η αυριανή ημέρα, καθώς συνεδριάζουν οι σύγκλητος και οι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ η ΔΑΠ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στα Προπήλαια με κεντρικό σύνθημα «Ανοιχτά πανεπιστήμια». Οι οικογένειες των φοιτητών πάντως που δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις και οι νεοεισαχθέντες φοιτητές βέβαια που δεν έχουν καταφέρει ακόμη καν να εγγραφούν είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Θα τους δούμε, θα τους ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί αμέσως μετά μαζί με ο Στράτος Μπαλής. Είναι λίγο άβολο για έναν άνθρωπο νέο να είναι στη μέση ενός προβλήματος, ουσιαστικά να πληρώνει κιόλας και τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Υπάρχει ασφαλής εαυτό. Θα έρθει η εξεταστική, έχουμε μείνει πίσω αρκετά. Τα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ούτε εγγραφές των πρωτοετών. Όλοι οι φοιτητές, αυτό που επιθυμούμε πια, είναι να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια που παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα με τις αίθουσες άδειες και τις πύλες κλειδωμένες εδώ και 11 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές βρίσκονται σε ομοιρία. Και αναρωτιούνται γιατί κανείς δεν δίνει λύση. Τι είναι, φόβος, εγκατάλειψη, ανοχή, μήπως όλα αυτά μαζί. Και ζητούν απαντήσεις. Να μου δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή χρονιά. Μια χρονιά στην οποία επένδυσαν οι φοιτητές αλλά και οι γονείς τους, δίνοντας ουσιαστικά έναν ολόκληρο μισθό κάθε μήνα για να σπουδάσει το παιδί τους. Ειδικά όσοι μένουν στην επαρχία, αφού υπολογίζεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς πληρώνουν για ενίκιο από 150 έως 350 ευρώ, για λογαριασμούς 30 με 40 ευρώ, για προσωπικά έξοδα από 150 έως 250 ευρώ, για κινητό τηλέφωνο 30 με 50 ευρώ το μήνα, ενώ για φαγητό περίπου 200 ευρώ το μήνα. Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι εκτός Αθηνών, η οικογένειά σου είναι εκτός Αθηνών και έχεις έρθει εδώ για να σπουδάσεις. Οπότε και σένα το δικό σου το νίκη συνεχίζει να τρέχει παρόλο που τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Όπως όλοι, ναι. Πραγματικά δεν αντέχεται άλλη κατάσταση. Έχουμε απευθύνει κι εμείς. Περιμένουμε όχι μόνο, χάσαμε ήδη μια εξεταστική Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να χάσουμε και άλλες εξεταστικές ή ολόκληρο το εξάμεινο. Με αποτέλεσμα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο να αλλάζει συνεχώς κατά βούληση κάποιων. Ναι, δεν έχουμε ξεκινήσει μαθήματα. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε ώρα μάθημα. Έχουμε φτάσει Νοέμβριο και τέλη Νοεμβρίου και δεν έχει γίνει ούτε μια ώρα. Αυτά συμβαίνουν στις αίθουσες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, όπου ο Μάξιμος Φρούτζας, 20 ετών, σπουδάζει ιατρική. Οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χαθεί η εξεταστική χρονιά δεν τον καλύπτουν. Στις διαβεβαιώσεις ακούμε από παντού, από όλες τις πλευρές, ότι το εξάμεινο δεν θα χαθεί, θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μην χαθεί το εξάμεινο. Πρακτικά όμως αυτά δεν ακολουθούνται από τα γεγονότα, δυστυχώς. Ακόμα όμως και αν δεν χαθεί η εξεταστική χρονιά, όπως λένε, ειδικά στην ιατρική, δεν αρκεί, έτσι δεν είναι? Βέβαια, δεν αρκεί. Η χρονιά δεν πρέπει απλά να γίνει, πρέπει να γίνει και σωστά. Γιατί αν δεν γίνει σωστά, τι θα πω εγώ αύριο στον άρρωστο, ότι έπρεπε να προλάβω την εξεταστική ή ότι είχαμε απεργία? Ναι, δεν υπάρχει φοιτητής υγιός σκεπτόμενος, έτσι, που να μην θέλει να κάνει αυτό το οποίο επέλεξε, για το οποίο μόχθησε
και το οποίο έχει επιλέξει τη ζωή του, έτσι. Άμεση συνέπεια λοιπόν είναι να το θέλει ο κάθε φοιτητής να ανοίξει το πανεπιστημίο του. Ο Μάξιμος είναι από την Καλαμάτα. Η οικογένειά του, αλλά βέβαια και ο ίδιος, έχουν επενδύσει στο όνειρό του, που προς το παρόν φαίνεται να μπαίνει στον πάγο. Οι γονείς, όπως καταλαβαίνετε, ζητάνε να είμαστε στον τόπο μας για να μην τρέχουν παραπάνω έξοδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το ενίκιο και οι λογαριασμοί δεν σταματάνε να τρέχουν. Απλά εντάξει, τα έξοδα διαβίωσης μειώνονται όταν είσαι στο σπίτι σου. Λογικό. Και πάνω σε αυτή τη λογική που οι συνθήκες επιβάλλουν, ο Μάξιμος έβαλε λίγα ρούχα στη βαλίτσα του, ετοιμάστηκε, έκλεισε το σπίτι και επέστρεψε στην Καλαμάτα. Τουλάχιστον να μην επιβαρύνει χωρίς λόγο τους γονείς του, όπως είπε. Φεύγοντας, μια σκέψη υπήρχε μόνο στο μυαλό του. Να παραμερίσουν συμφέροντα, φιλοδοξίες και οτιδήποτε και να κάτσουν να συζητήσουν, γιατί νομίζω λύση μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι άνθρωποι με πολύ μυαλό, με πολλή εμπειρία. Πιστεύω λύση μπορούν να βρουν αριθμητικά. Να καλησπέρισω λοιπόν εδώ το στράτο του Μπαλί. Εδώ και 74 μέρες η καθημερινότητα των χιλιάδων φοιτητών είναι αυτή που παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον Υπουργό, την κυρία Ερβανιτόπουλο, να κάνει ένα βήμα πίσω, να καλεί σε διάλογο τα 8 πανεπιστήμια και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Κάτι που δεν είχε κάνει βεβαίως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρότι εδώ χθες το κεντρικό δελτίο του Sky έλεγε ότι είχε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Και τώρα πλέον κάνουμε το σταυρό μας. Σία να δούμε πώς θα ξυπνήσουν οι Βρετανικές αρχές και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Ερβανιτόπουλος μπορεί να έκανε ένα βήμα πίσω. Βέβαια, σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι ανάλογο είχε κάνει και στις αρχές Αυγούστου, αλλά δεν βρήκε βήκο άποτα να μιλήσει. Και πλέον έχουμε φτάσει εδώ στις 74 μέρες. Τι γίνεται από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένας όρος όμως αυτή την πρόταση, ακριβώς, που είναι και το κομβικό σημείο. Ακριβώς. Έτσι να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν μπαίνει το σημαντικό στοιχείο αυτής της κίνησης. Να μην γίνει προσχηματικός διάλογος, δηλαδή ο κ. Ερβανιτόπουλος να φωνάξει στις Βρετανικές αρχές να πει: Να τα σχέδια τα δικά μου, ελάτε και εσείς πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Να πείσει δηλαδή ότι η διαθεσιμότητα δεν έχει γίνει με περίεργους όρους, αλλά έχει γίνει καθαρά με όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Είναι διατεθειμένος ακόμη και να υποχωρήσει σε κάποια από τα αιτήματα της άλλης πλευράς. Εάν το αίτημα της άλλης πλευράς είναι τα μαξιμαλιστικά των Βρετάνεων, πάρτε πίσω τη διαθεσιμότητα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο παράγοντας των Βρετανικών αρχών. Δηλαδή, μην πάνε εκεί οι Βρετάνοι λέγοντας πάρε πίσω τη διαθεσιμότητα, διότι θα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη τρύπα στο νερό και θα έχουμε δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση. Οι Βρετάνοι βεβαίως που πρέπει να απαντήσουν και άμεσα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κατεπίγουσα. Δεν φαίνεται να βιάζονται. Και εδώ ακριβώς είναι το τρελό της υπόθεσης. Δηλαδή, αρχίζει μια κολυσιεργία, πολύ φοβάμαι. Να το δούμε, να διαβουλευτούμε εσωτερικά, ψυχικά με τους άλλους, τους διοικητικούς υπαλλήλους, να δούμε τι γίνεται και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι. Πότε ακριβώς? Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά? Τώρα πρέπει να γίνει αυτό, αύριο. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει αν χαθεί. Νομικά πρέπει να σου πω ότι από το Υπουργείο Παιδείας δεν βλέπω να μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έχει πάει στη δικαιοσύνη ήδη δύο φορές. Βέβαια, η δικαιοσύνη ψάχνει και άλλα πράγματα σε σχέση με τους διοικητικούς, αλλά νομικά δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο κ. Ερβανιτόπουλος δεν θέλει να πει: Κάνω επιστράτευση, για λόγους στους οποίους στους εξήγησε. Το κατέστησε σαφές. Είναι ευαίσθητος ο χώρος, εκεί πρέπει να γίνει επίταξη και κτηρίων. Πάμε σε άλλα πράγματα μετά. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα μετά θα αποφύγουμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Εδώ νομίζω ότι οι Βρετανικές αρχές, οι διοικητικοί πάλι και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην παίξουν κομματικά ή προσωπικά παιχνίδια, να καθίσουν ένα τραπέζι στα μεγάλα παιδιά και να τα βρουν. Άλλωστε, ο χρόνος δεν τελειώνει. Έχει τελειώσει εδώ και καιρό για τους χιλιάδες φοιτητές. Ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Τώρα, νέα σκληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις φαρμακοβιομηχανίες. Απαντώντας σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Αυγής που κατηγορούσε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι προωθεί πολιτικές υπέρ των πολυεθνικών, ο Υπουργός Υγείας άφησε υπονοούμενα για υπόγειες σχέσεις της Κουμουνδούρου με επιχειρηματικούς κολοσσούς στο χώρο του φαρμάκου. Σαφή υπονοούμενα για υπόγειες διαδρομές μεταξύ πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών με την Κουμουνδούρου, άφησε ο Υπουργός Υγείας με αφορμή το πρωτοσέλιδο χτύπημα της Αυγής με τίτλο «Πολιτική υπέρ των πολυεθνικών προωθεί ο Γεωργιάδης». Φαντάζομαι ότι η Αυγή δεν είναι καλά πληροφορημένη. Δεν θα αναπιστέψω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με διαφημίσεις πολυεθνικών εταιριών που ακούω στο ραδιοσταθμό Το Κόκκινο. Φαντάζομαι αυτές οι διαφημίσεις των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών στο κόκκινο είναι συμπτωματικές με τη χθεσινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ονοώ νοήτο. Τα είπατε, τα καταλάβαμε. Έχετε το λόγο. Κύριε Κουρουπλή, μη διακόπτετε.
Η κόντρα του Υπουργού Υγείας με την αξιωματική αντιπολίτευση άρχισε από χθες, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών σε βάρος της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, ζητώντας μείωση των τιμών σε όλα τα φάρμακα. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να φέρει το ζήτημα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και έτσι τα φάρμακα να συνεχίσουν να πωλούνται με τις σημερινές τιμές. Μη με προκαλείτε. Ή δεν το ξέρετε καλά, ή δεν είστε διαβασμένος καλά, ή τότε υπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Θέλετε λοιπόν να κάνουμε μείωση, κύριε Γεωργιάδη, γενναιότατε κύριε Γεωργιάδη, για τα φάρμακα? Πόσο θέλετε? 15% σε όλα τα φάρμακα, όχι μόνο στα off-patent και στα γενώσιμα που είναι το 15% της δαπάνης, και όχι το 1 δισεκατομμύριο που είπατε ψευδώς στο κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι κάποιοι έχετε παρασυνθεί και δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται εδώ. Εδώ αρχίζω να ακούω επιχειρήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκπροσώπων των φαρμακοβιομηχανών. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες χαρακτηρίζουν καταστροφικές τις συνέπειες από τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, τόσο για τον κλάδο όσο και για τους ασθενείς, καθώς θα οδηγήσει, όπως αναφέρουν, σε αποσύρσεις και ελλείψεις φαρμάκων. Μόνο σκοπός των άκρως επικίνδυνων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι η επίτευξη του αυθαίρετου στόχου των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη φαρμακευτική δαπάνη του 2014. Αδιαφορώντας για τις βέβαιες συνέπειες που θα στερήσουν απαραίτητες φαρμακοθεραπείες από τον Έλληνα ασθενή και θα οδηγήσουν στον αφανισμό της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου. Είναι ευχαριστημένες οι φαρμακοβιομηχανίες από αυτή την πολιτική, πιστεύετε? Πάρα πολύ δυσαρεστημένες. Πολύ δυσαρεστημένες όλες. Και κάναν κοινή συνέντευξη τύπου μαζί για να καταγγείλουν τη σχετική τιμολόγηση. Ένταση, συνεχείς διακοπές και φραστικές επιθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, όταν ο κύριος Γεωργιάδης επιχείρησε να μιλήσει για τα σχέδια του Υπουργείου ως προς την αξιοποίηση των γιατρών του ΕΟΠΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σήμερα τα πολυατρία του ΕΟΠΗ πρωινίκα είναι ασφαλώς πολύ πιο απαξιωμένα από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια και η πορεία τους είναι διαρκώς φθήνουσα. Σας παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα δεν σας επιτρέπω λοιπόν, να μου μιλάτε. Κύριε Νικητόπουλε. Γνωριζόμαστε από χθες. Γιατί μου μιλάτε έτσι, κύριε? Σας έδωσα εγώ κανένα τέτοιο δικαίωμα? Κύριε Νικητόπουλε. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας ήξερα από χθες και δεν σας επιτρέπω. Πάντως, ο Υπουργός παρέμεινε για αρκετή ώρα στη συνεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και επιχείρησε να απαντήσει στα ερωτήματα των γιατρών. Διατηρείται ο αναβρεσμός στη Δημάρ τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Κουβέλη, με τις οποίες άνοιξε συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, πάντως, Ανδρέας Παπαδόπουλος, έκοψε τις γέφυρες της Αγίου Κωνσταντίνου με την Κουμουνδούρου με άρθρο του στα Νέα με τίτλο «Ο χειρότερο ΣΥΡΙΖΑ». Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η εσωκομματική μουρμούρα για τον Πέτρο Τατσόπουλο συνεχίζεται, με τον βουλευτή πάντως να συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις και να διαμηνύει ότι εκείνος δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Η δυσφορία και η αναταραχή στην Κουμουνδούρου με πρωταγωνιστή το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο συνεχίζεται. Η εφημερίδα Αυγή κάνει λόγο για συνεχιζόμενες παραστάσεις του Πέτρου Τατσόπουλου, ενώ τον χαρακτηρίζει ως πέτρα του σκανδάλου. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε αμέσως. Όταν μιλάω εναντίον του Μουλόπουλου ή των απόψεών του κυρίως, δεν με ενδιαφέρει, δεν ήξερα, σου λέω, τον άνθρωπο. Δεν μιλάω επειδή θέλω να βγει να ζητήσει συγγνώμη ή επειδή θέλω να τον αποπέμψουν από τη θέση του. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και με ενδιαφέρει, όταν δέχομαι μία τόσο απίστευτη κατάπτυστη επίθεση, να μπορώ να αμυνθώ. Το θεωρώ δικαίωμά μου και υποχρέωσή μου. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν θέλει λοβοτομημένους βουλευτές. Δεν θέλει απλώς αρνάκια τα οποία να κάθονται στη γραμμή και να μην κουνιώνται. Λοιπόν, θέλει βουλευτές με άποψη, γιατί αυτό αξίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι βουλευτές με άποψη. Ο κ. Τατσόπουλος, ρίχνοντας με τη σειρά του λάδι στη φωτιά, επέλεξε να μιλήσει στην εφημερίδα Τα Νέα σε μια περίοδο που έχει αναπτυχθεί σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ και ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είπα και τελειώσαμε. Κοίταξε, επικρατούν αντιλήψεις ζαχαριαδισμού και δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό. Δεν γίνεται επειδή έχεις μία άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα ο άλλος να επιχειρεί να σε εκμηδενήσει με τόσο βάρβαρο τρόπο. Όχι, δεν θα το καταπιώ αυτό και ας με διαγράψουν. Κάντε κοινοβουλευτική ομάδα για να λύσετε το θέμα αν οι τατσοπουλικοί είναι περισσότεροι από τους μουλοπουλικούς. Λοιπόν, εκεί καταντήσατε. Εκεί καταντήσατε να τα έχετε βάλει με το σύνολο των μέσων ενημέρωσης. Και η Αυγή έχει μπει σε ένα κατήφορο τρομερό. Είναι μια εφημερίδα η οποία
πυροβολεί καθημερινά όποιος της κάνει κριτική. Την ίδια ώρα, με άρθρο του στα νέα, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς αποκλείει κάθε περίπτωση συνεργασίας του κόμματος με το ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ουσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον απομακρυνθεί από οτιδήποτε ρομαντικό και εναλλακτικό είχε ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς. Τον πολιτικό πολιτισμό, την ανοχή στη διαφωνία, το σεβασμό στον αντίπαλο, την ανεκτικότητα στην κριτική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιθέτως, έχει υιοθετήσει όλες τις πρακτικές και τη ρητορική του παλαιού Πασόκ. Άλλα λέμε έξω και άλλα λέμε μέσα. Η φάκη και στυλάκι πρώτων πυλών της εξουσίας. Θα σας έλεγα ότι οι λόγοι που οδήγησαν τότε ανανοητήριγα να φύγει από τον τότε συνασμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπερπολαπλάσιοι σήμερα. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο κύριος Κουβέλης ενημέρωσε ότι όπως αποφάσισε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, οι συνολικές αμοιβές όλων των βουλευτών που προκύπτουν από τις παρουσίες τους σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα κατατίθενται ανά μήνα μέσω της Εθνικής Τράπεζας σε κοινοφελές ίδρυμα ή οργάνωση που θα επιλέγεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώνεται για το αντίστοιχο ίδρυμα κάθε μήνα. Σύνδεση τώρα με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Πρόδρομε, δεν είναι καλό το κλίμα στη ΔΗΜΑΡ. Δεν είναι μετά το άνοιγμα της συζήτησης κυρίως από τον κύριο Κουβέλη τα περί συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια συζήτηση βεβαίως που είδαμε σήμερα να σπέβδει να κλείσει ο εκπρόσωπος του κόμματος με την παρέμβασή του στα νέα. Με την παρέμβαση στα νέα και λίγες ώρες μάλιστα πριν τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, όπου οι πληροφορίες του Sky λένε ότι δεν τέθη θέμα συνεργασιών, ακριβώς γι' αυτό το λόγο επειδή το κλίμα είναι πολύ βαρύ και προτιμήθηκε να μην γίνει συζήτηση για να μην ανοίξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Γι' αυτό και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος από νωρίς και με τις δηλώσεις του στο Sky και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς φρόντισε να κλείσει κάθε συζήτηση, ακολουθώντας βέβαια τη γραμμή του κ. Κουβέλη για το θέμα της συνεργασίας. Η συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά περιστράφηκε σε θέματα πολιτικής ατζέντας και όπως είδαμε και στο βίντεο, στην απόφαση να δίνουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ τα χρήματα σε κάποιο κοινοβουλές ίδρυμα από τις επιτροπές της Βούλης. Τώρα, η σοκομματική αναταραχή επικρατεί όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι το θέμα Τατσόπουλου δεν κλείνει εύκολα. Προσπαθούν να το κλείσουν στην Κουμουνδούρου, μα φαίνεται να μην κλείνει. Δεν το κλείνει ο ίδιος ο κύριος Ντατσόπουλος. Σήμερα στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για πολλή ώρα και εκεί κυριάρχησε το θέμα Ντατσόπουλου. Οι πληροφορίες μας λένε ΣΥΑ ότι ουσιαστικά δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στον κύριο Ντατσόπουλο. Κατά κάποιο τρόπο του έχουν ήδη δείξει ηγετικά στελέχη την πόρτα της εξόδου. Βέβαια, ζήτημα διαγραφής δεν υπάρχει, καθώς είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ντατσόπουλος. Ο ίδιος λέει, άλλωστε, είπε σήμερα στο Βήμα FM ότι εγώ δεν φεύγω. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι που, αν σταματάει σήμερα, αν σταματάει απόψε το ΣΥΡΙΑΛ, ή θα έχουμε και συνέχεια στα επεισόδια αυτής της αντιπαράθεσης. Πάντως, ο βουλευτής Δράμας, ο κύριος Χρήστος Καραγιαννίδης, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, έκανε μια αναφορά στον κύριο Ντατσόπουλο, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η έλξη με τα πρόσωπα που είναι περσόνες και που προβάλλονται πολύ στην τηλεόραση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρόδρομε, τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού όλα τα τηλεσκόπια της Γης. Πρόκειται για την τρελή πορεία ενός τεράστιου κομήτη προς τον ήλιο. Ο κομήτης φέρει την ονομασία Ison και έχει διάμετρο, όπως θα δούμε και τώρα στα στοιχεία, 4,8 χιλιόμετρα, όσο δηλαδή περίπου ένα μικρό βουνό. Υπολογίζεται ότι ζυγίζει περίπου 3-3 εκατομμύρια κιλά και τρέχει προς τον ήλιο με ταχύτητα 377 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Ο Ison προέρχεται από το εξωτικό νέφος του Oort. Απέχει δεκάδες, τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας. Εισέρχεται στην τροχιά της Γης ύστερα από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που βρισκόταν στο απόλυτο ψύχος και θα πλησιάσει τον ήλιο σε απόσταση 1.159.000 χιλιόμετρων. Αν επιζήσει, αυτομάτως η θερμοκρασία του θα εκτιναχτεί στους 2.760 βαθμούς Κελσίου και θα προκαλέσει ένα πραγματικό υπερθέαμα. Επιπλέον, αν τα καταφέρει, πάντα με αυτή την προϋπόθεση, θα ξεπεράσει λαμπρότητα και τον μεγάλο κομήτη του 1680. Αυτές είναι εικόνες όπως τις φαντάστηκαν καλλιτέχνες της εποχής. Αρκεί να σας πούμε ότι εκείνη τη χρονιά ο κομήτης αυτός είχε περάσει σχεδόν από την ίδια απόσταση από τον ήλιο και το θέαμα ήταν τέτοιο που είχε προκαλέσει στη Γη πανικό. Ήταν ορατός και τη μέρα, ενώ η ουρά του έφτανε σε μήκος 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Πάντως, λένε οι επιστήμονες ότι ακόμη και στην περίπτωση που
σημερινός κομίτης, αυτός για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Άισον, διαλυθεί τελικά από την τεράστια θερμότητα του ήλιου. Το θέαμα που θα προσφέρει αναμένεται να είναι ούτως ή άλλως συγκλονιστικό, όπως βέβαια και οι πληροφορίες που θα συλλέξουν οι επιστήμονες που τον παρατηρούν. Τώρα, μιας που βρισκόμαστε στο διάστημα, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς άνοιξε εδώ στην Ελλάδα η συζήτηση για δημιουργία στην Καλαμάτα βάσης εκτόξευσης πυράβλων. Όπως το ακούτε, το ζήτησε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλης Καπερνάρος, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, επικαλούμενος δηλώσεις επιστημόνων ότι η Καλαμάτα, λόγω της θέσης της στο παγκόσμιο χάρτη, έχει τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για να δημιουργηθεί μια τέτοια βάση. Η κυβέρνηση πάντως, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, δεν φάνηκε να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του βουλευτή. Τι και με έναν δύσκολο σχετικά καιρό, τα πλοία δεν μπορούν να δέσουν στα λιμάνια των νησιών μας. Τι και αν μετά από μια βροχή η ξηρά μετατρέπεται σε θάλασσα, η στεριανή σε ναυτικούς και η ακτοπλοεία εξυπηρετεί τη γραμμή Ομόνοια Σύνταγμα. Τι και αν ακόμα λειτουργούν ανεξέλεγκτες περισσότερες από 200 κομματερές σε όλη τη χώρα. Τι και αν έχουν περάσει 400 χρόνια τουρκικά και Αθηνών Πατρών, πρώτη στη λίστα με τους χειρότερους δρόμους της Ευρώπης. Έρχονται τώρα οι πολιτικοί μας και μας ανοίγουν θέμα, ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει βάση εκτόξευσης επανδρομένων πυράβλων στο διάστημα και μάλιστα με έδρα την Καλαμάτα. Πάμε να ξαναδούμε τη συγκεκριμένη εκτόξευση. Η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται με ελληνικούς τίτλους σε λίγα χρόνια. Γιατί όχι, και άλλες χώρες δεν έχουν δρόμους και λιμάνια, αλλά έχουν ακροτήρια εκτόξευσης. Προϋπόθεση σύμφωνα με τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλη Καπερνάρο, να υπάρξει υπερεθνική προσπάθεια στην δημιουργία παγκόσμιου κέντρου διαστημικού τουρισμού και μάλιστα καλεί την κυβέρνηση να προγραμματίσει τις επόμενες κινήσεις της προς την κατεύθυνση αυτή. Ερωτάστε, υπάρχει εμπεριστατωμένη μελέτη για την πραγματοποίηση του αναφερόμενου στην ερώτηση έργου? Σε περίπτωση που τα συναρμόδια υπουργεία δεν γνώριζαν για την ως άνω δυνατότητα, πώς πρόκειται να κινηθούν τώρα? Και ενώ περίμενε, οι απαντήσεις για ένα θέμα που αν είμαστε λίγο ρεαλιστές μπορούν να περιμένουν καμιά τριανταριά χρόνια, τα Υπουργεία Υποδομών και Ανάπτυξης έσπευσαν να απαντήσουν σε ένα τόσο σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Το ενδεχόμενο αλλαγής της χρήσης του αεροδρομίου της Καλαμάτας για τη δημιουργία βάσης εκτόξευσης επανδρομένων πυράβλων στο διάστημα για τουριστικούς λόγους προϋποθέτει οικονομοτεχνική μελέτη κόστους-οφέλους και σκοπιμότητας, δεδομένου ότι μια τέτοια αλλαγή χρήσης θα απαιτήσει υποδομές, επεκτάσεις και έργα κόστους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με το να διαβιβάζει έγγραφο του Invest in Greece, ενημερώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση που να αφορά στον τομέα της αεροδιαστημικής στην Ελλάδα. Είναι για το απότερο μέλλον. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοιο σταθμό. Μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει. Βεβαίως η προοπτική τέτοιου σταθμού συνδέεται με μεγάλες επενδύσεις, με επεκτάσεις του χώρου, αλλά θεωρώ εντελώς προώρο να συζητάμε τώρα λεπτομέρειες. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά και ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και η απεσιοδοξία ότι η χώρα δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο έργο, τότε μετά από λίγα χρόνια και μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και την Ινδία, προσεχώς και η Ελλάδα θα αποκτήσει βάση εκτόξευσης επανδρομένων πυράβλων στο διάστημα. Με το καλό. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Μέχρι τότε, ας πάμε στο κύκλωμα της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων που αποκαλύφθηκε. Την εντόπισαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Τροχέα Αθηνών στον Ελαιώνα. Συνελήφθησαν επαυτοφόρο οι οδηγοί τριών φορτηγών που μετέφεραν και εναπόθεταν τα απόβλητα, ενώ συνελήφθη και ο διευθυντής της εταιρείας με έδρα τα Εινόφυτα. Κύκλωμα παράνομης διακίνησης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Ελαιώνα εντόπισαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Τροχέα Αθηνών. Από την πόρτα αυτή που βλέπετε πίσω μου, χθες το βράδυ, τρία φορτηγά του κυκλώματος παράνομης διακίνησης βιομηχανικών αποβλήτων πέρασαν την είσοδο και εναπόθεσαν βιομηχανικά απόβλητα στο χώρο αυτό του Ελαιώνα. Συνελήφθησαν από τους αρμοδίους, τα φορτηγά παραμένουν κατεσχεμένα στο χώρο. Η αστυνομία απαγορεύει την πρόσβαση. Οι οδηγοί των τριών φορτηγών, καθώς και ο διευθυντής της εταιρείας, τα απόβλητα της οποίας μετέφεραν στο χώρο του Δήμου Αθηναίων, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε διάφορες περιοχές της Αττικής,
από την Μαλακάσα έως τα Μέγαρα και το Μαρκόπουλο. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας που διενήργησαν άνδρες της Τροχέας Αθηνών σε ένα φορτηγό. Διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε άτομο που αρκετές φορές στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχα αντικείμενα, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση που αποκάλυψε προεξαμήνου περίπου ο Σκάι για την εναπόθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Μαυρατζά Μεγάρων δίπλα από χώρο θερμοκηπίων. Ακολούθησε έλεγχος του φορτίου και αμέσως κλήθηκαν οι επιτορητές περιβάλλοντος. Οι οδηγοί έπεσαν σε αρκετές αντιφάσεις, κάποια στιγμή όμως άνοιξαν τα στόματα, οπότε και άρχισε να ξεδιπλώνεται η υπόθεση. Παραδέχθηκαν ότι έριχναν απόβλητα σε διάφορες περιοχές, ενώ όταν ρωτήθηκαν γιατί επέλεξαν την περιοχή του Ελαιώνα, απάντησαν κοινικότατα ότι στοίχιζε αρκετά λιγότερο από ότι η Μαλακάσα ή το Μαρκόπουλο. Εδώ είπαν δίναμε περί τα 20 με 30 ευρώ για κάθε τόνο, ενώ στη Μαλακάσα δίναμε 50 με 60 ευρώ. Για 30 δηλαδή 60 ευρώ κάποιοι θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Τέτοιου είδους πράξεις που πιστεύαμε ότι είχαν σταματήσει από τη δεκαετία του 1990 που πράγματι ήταν σύνηθες το φαινόμενο, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν και μέχρι το 2013, αποτελούν ένα θανάσιμο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όχι μόνο ημών αυτών, των εαυτών μας, αλλά και των μελλοντικών γενιών. Φανταστείτε για παράδειγμα να βρέξει αύριο όλα αυτά τα οποία έχουν αποτεθεί, θα περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αποκατασταθεί στον ένα τον άπαντα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι εξακολουθούν να καταστρέφουν το περιβάλλον, αφού ο τζίρος από την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι άλλο να δίνεις 30, 40 ή 50 ευρώ για κάθε τόνο απόβλητου και άλλο 600 ευρώ ανά τόνο που στοιχίζει η σωστή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Τώρα, να καλησπέσουμε στο σημείο αυτό, νωρίτερα από τη συνήθως, τη Χριστίνα Σούζη, τη μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα, Σία. Γιατί έχουμε από νωρίς σήμερα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Σωστά. Υπηρεσία. Έχουν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται τα έντονα φαινόμενα. Να για δούμε την Αττική μιλάς, τι ναι. γίνεται αυτή την ώρα. Ναι, ωραία. Για την Αττική. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Το σύστημα κινείται αργά ανατολικά από χθες. Έχει αρχίσει, mm-hmm. από χθες το βράδυ. Αυτό το κομμάτι εδώ που βλέπετε είναι το κομμάτι που έχει τις καταιγίδες αυτή την ώρα και το οποίο ήταν αργά ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Στον επόμενο χάρτη θα το δούμε αυτό. Όπως περνάει ο χάρτης, πρόσεξε τώρα, κοίταξε που είναι τα έντονα φαινόμενα. Ακριβώς εκείνοι οι καταιγίδες. Ακριβώς. Ναι. Και αφορούν τώρα, το τώρα. Ήδη λοιπόν έχουμε έντονα φαινόμενα, έχουν σημειωθεί μάλλον αρκετές βροχές από το πρωί σε όλο αυτό το κομμάτι που βλέπετε με κόκκινο στη εκεί. Δυτική Ελλάδα, και στη, δηλαδή. Ακριβώς. Και στη συνέχεια αυτό κινείται ανατολικά, τις επόμενες ώρες δηλαδή, θα επηρεάσει αυτό το κομμάτι που έχω κλείσει τώρα με κόκκινο και περιλαμβάνει. Ξόφαλτσα τι περνάει πάνω στην Αττική. Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κίνησή mm-hmm. του είναι ένα δαχτυλάκι παρακάτω. Δηλαδή τι εννοώ, ότι θα βγάλει και Αττική και ήδη έχει βγάλει και βροχή και σε κάποια σημεία της Αττικής είναι έντονα, θα βγάλει και καταιγίδες και θα βρέχει σχεδόν όλη νύχτα μέχρι το πρωί. Αλλά το πολύ έντονα περνάνε από την Τζιά και κάτω. Πάνε κάπως στη θάλασσα, έτσι. Λοιπόν. Πάνε στη θάλασσα. Και βεβαίως περνώντας οι ώρες και πηγαίνοντας προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, τα τελευταία έντονα φαινόμενα θα παρατηρηθούν στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου θα συνεχιστούν εκεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Κάπως έτσι φαίνεται να διαμορφώνεται βροχή η κατάσταση. Έχουμε ήδη εδώ και ώρα στην Αττική, ναι. όμως τα έντονα φαινόμενα θα γλιτώνουμε. Φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές ναι, τα πολύ έντονα, αλλά η βροχή συνεχίζεται. Όλη τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχίζεται. Και κυρίως οι νοτιότερες περιοχές της Αττικής είναι πιθανόν να δουν και εκεί γύρω στα μεσάνυχτα και κάπως πιο έντονα φαινόμενα. Αυτά λοιπόν για τώρα και για τις επόμενες ώρες. Την πρόγνωση μέχρι το των επόμενων ημερών από αύριο και μετά θα τη δούμε, θα τη δούμε σε λίγο. Χριστίνα, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τραγικό θάνατο βρήκε ένας 28χρονος άνδρας σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, όταν μαζί με δύο ακόμη άτομα το επισκέφθηκαν προκειμένου να ζητήσουν δεδουλευμένα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φώναξε ένα φίλο του, πρώην μποξέρ, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Τον έδιναν μέχρι θανάτου για 700 ευρώ. Ένας 28χρονος άνδρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από έναν 39χρονο πρώην μποξέρ μέσα σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Όλα εξελίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν το θύμα συνόδευσε ένα φίλο του και μία γυναίκα σε εστιατόριο στην Οδό Γερανίου, προκειμένου εκείνη να βρει το 43χρονο ιδιοκτήτη και να ζητήσει 700 ευρώ, τα οποία όπως υποστήριζε, της οφείλονταν. Μόλις ο ιδιοκτήτης αντίκρισε τα τρία άτομα, κάλεσε το 39χρονο τσετσένο πρώην μποξέρ. Λίγη ώρα μετά, εκείνος εμφανίστηκε φορώντας γάντια του μποξ με εσωτερική ενίσχυση και αμέσως επιτέθηκε στον 28χρονο χτυπώντας το στο κεφάλι, ενώ μόλις έπεσε στο έδαφος, συνέχισε να το χτυπάει με κλωτσιές. Ήταν ένα παιδί που δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε να έρθει στην Ομόνια. Δεν ήξερε να πάει πουθενά.
από Αθήνα δεν ήξερε τίποτα. Κοντά στο σημείο της συμπλοκής βρισκόντουσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας που άμεσα έσπευσαν στο εστιατόριο και συνέλαβαν τον μποξέρ και τον ιδιοκτήτη. Οι συγγενείς του θύματος πάντως έχουν αντίθετη γνώμη για το συμβάν και υποστηρίζουν πως κάποιοι έβγαλαν τον 28χρονο από τη μέση. Όπως λένε, ο 28χρονος είχε φύγει από το Μαζαράκι Ηλίας την Δευτέρα χωρίς να ενημερώσει τους οικείους του, ούτε και τη σύζυγό του που έτυχε να βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με τον πεθερό του για λόγους υγείας. Το παιδί παρασύρθηκε και έχω την εντύπωση, το λέω αυτό με βεβαιότητα, ότι το παιδί το πήγανε για να το σκοτώσουν. Δεν εννοείται ότι να το πιάσω μπράβος άμα ήταν κάτι, μια παραξήγηση, να το πιάσω, το πετάξει έξω, το σπάσει να έχει σπάσει ένα πόδι. Όχι να το σπάσει το κεφάλι. Όταν πάει και το βλέπω το παιδί και δεν έχει ούτε μία τίποτα, τίποτα επάνω του εκτός από το σπασμένο το κεφάλι του. Να το έχουν μαζέψει με το δίχτυ. Σε βάρος του 39χρονου και του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ηθικής αυτουργίας. Σε μια απίστευτη είδηση τώρα που μας έρχεται από την Βρετανία, Γιώργο Φελίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τρεις γυναίκες κρατούνταν από ένα ζευγάρι σε συνθήκες δουλείας, επί δεκαετίες συνέβαινε αυτό, και απελευθερώθηκαν τελικά από την αστυνομία που κινητοποιήθηκε μετά την καταγγελία μιας οργάνωσης. Ακριβώς, Σία. Οι γυναίκες αυτές κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε ένα σπίτι στο Λονδίνο και μάλιστα η μία από αυτές είπε ότι είναι σκλάβα εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για μια 69χρονη από τη Μαλαισία, μια 57χρονη Ιρλανδέζα και μια 30χρονη Βρετανίδα που δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και δεν έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι αυτό όπου κρατούνταν οι γυναίκες όταν μία από αυτές, βλέποντας ένα ντοκιμαντέρ για τους αναγκαστικούς γάμους, μπόρεσε τον Οκτώβριο να τηλεφωνήσει στην οργάνωση Freedom Charity και να καταγγείλει το γεγονός. Η οργάνωση αυτή που μάχεται κατά της δουλείας επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές και μετά από συντονισμένες έρευνες εντοπίστηκε η ακριβής διεύθυνση. Και τα τρία θύματα φέρουν βαθιά ψυχολογικά τραύματα, αλλά πλέον έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές καταφύγιο, όπως ανακοίνωσε η Scotland Yard. Οι διοκτικές αρχές συνέλαβαν σήμερα το πρωί ως υπόπτους έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 67 ετών. Στην ιστορία της μονάδας anti-trafficking, της καταπολέμησης δηλαδή της εμπορίας ανθρώπων, είχαμε περιπτώσεις δουλείας έως 10 χρόνια, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο, είπε ο επιθεωρητής της Scotland Yard, Kevin Highland. Πραγματικά συγκλονιστικό, όπως φαντάζομαι συγκλονιστικές θα είναι και οι λεπτομέρειες που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες, πώς βρέθηκαν αυτοί οι γυναίκες και υπό ποιες συνθήκες ακριβώς ζούσαν. Τώρα πάμε στην Άγκυρα, όπου είχαμε σήμερα συναγερμό μετά από αποτυχημένη απόπειρα, ευτυχώς επίθεση στο γραφείο του Τούρκου Πρωθυπουργού, που τελικά έλεξε με τη σύλληψη του επίδοξου δράστη. Οι αστυνομικοί ΣΥΑ πυροβόλησαν τουλάχιστον 5 φορές στον αέρα και συνέλαβαν χωρίς να τραυματίσουν τον Τουγκρούλ Μπαγίρ, έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει στο χώρο όπου στεγάζεται το γραφείο του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν ζωσμένος με ένα δέμα που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό και αρνήθηκε να σταματήσει στο πρώτο φυλάκιο ελέγχου για να επιδείξει κάποιο έγγραφο ταυτότητας. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας αυτός όμως δεν ήταν ζωσμένος τελικά με εκρηκτικά, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Μουαμέντ Γκιουλέρ δήλωσε ότι ο συλληφθής ήταν πνευματικά ασταθής, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Την ώρα του συμβάντος, ο κύριος Ερντογάν δεν βρισκόταν στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά στα κεντρικά του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ενώ τέθηκαν σε επιφυλακή εκείνη τη στιγμή και οι φρουρές που υπάρχουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε προειδοποιήσει τηλεφωνικά την αστυνομία μερικά λεπτά πριν από το απομονωμένο διάβημά του, λέγοντας ότι μεταβαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να πυροδοτήσω μια βόμβα. Βόμβα δεν είχε, όμως το γραφείο του Πρωθυπουργού μετέβη και προκάλεσε όλον αυτό το συναγερμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο πώς στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και γυναίκες πεζοναύτες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, τρεις νεαρές γυναίκες απέδειξαν ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα που να μπορεί να χαρακτηριστεί αμυγός ανδρική. Κατάφεραν μαζί με 221 άνδρες συναδέλφους τους να ολοκληρώσουν την σκληροτράχυλη και εξαντλητική εκπαίδευση 9 εβδομάδων, στην οποία υποβάλλονται οι ειδικές δυνάμεις των πεζοναυτών. Μετά τις Αμερικανίδες πιλότους μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, υπάρχουν λοιπόν πλέον και γυναίκες με πλήρη εκπαίδευση πεζοναύτη.
Η πραγματικότητα αντέγραψε το σενάριο μιας γνωστής ταινίας του Hollywood για την αδάμαστη Αμαζόνα που τόλμησε και κατόρθωσε να περάσει την κόλαση της εκπαίδευσης μάχης στους Αμερικανούς πεζοναύτες. Για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, 15 γυναίκες άρχισαν μαζί με 266 άνδρες στο στρατόπεδο Camp Geiger της Βόρειας Καρολίνας την ειδική εκπαίδευση πεζικού που διαρκεί 59 ημέρες και δοκιμάζει τις αντοχές ακόμα και των πιο δυνατών μελών των πεζοναυτών. Κάθε πεζοναύτης είναι τυφεκιοφόρος. Τις γυναίκες που προσήλθαν από τη βασική εκπαίδευση τις εκπαιδεύουμε για να γίνουν πεζοναύτες μάχης. Ίσως να τους δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά μετά την εκπαίδευση θα είναι καλύτερα καταρτισμένες, είτε προωθηθούν στο μέτωπο, είτε πάνε σε άλλες υπηρεσίες. Οι γυναίκες αποτελούν μέρος των πεζοναυτών από το 1918, αλλά υπηρετούσαν σε γραφεία και καθήκοντα υποστήριξης και επιμελητίας, μέχρι τη δεκαετία του 90, όταν άρχισαν να λαμβάνουν μέρος και σε αποστολές, πάντα όμως τα μετόπιστε. Οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου έπρεπε να υπάρχουν στρατιωτίνες για να ελέγχουν γυναίκες υπόπτους, αποτέλεσε εφαλτήριο για τις γυναίκες που έλεγαν ότι και το μέτωπο δεν πρέπει να αποτελεί ταμπού. Έτσι, μέσα στις τελευταίες 9 εβδομάδες, από τις 15 γυναίκες, τελικά 3 κατάφεραν να διακριθούν και να τερματίσουν με επιτυχία το εξαντλητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει εκτός από στίβο μάχης, εκπαίδευση σε εκρηκτικά και όπλα, με κατακλείδα την νυχτερινή πορεία 20 χιλιόμετρων, με φορτίο 45 κιλών στις πλάτες τους. Οι εκπαιδευτές επιμένουν ότι δεν έγινε καμία διάκριση έναντι των θηλυκών κομμάτων. Αυτό σίγουρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το σώμα των πεζοναυτών. Αξιολογούμε τα στοιχεία και την αντίδραση των εκπαιδευόμενων και θα αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάσταση. Αλλά οι γυναίκες υποβάλλονται στις ίδιες δοκιμασίες με τους άντρες συναδέλφους τους. Οι τρεις Αμαζόνες απέδειξαν στους 221 άνδρες της σειράς τους που συναποφυτούν μαζί τους και στους 45 άνδρες που δεν τα κατάφεραν ότι, όπως και στις ταινίες, η σωματική ρώμη, η αντοχή και η ανδρεία δεν αποτελούν αποκλειστικά αρσενικές αρετές. Στην Ιαπωνία τώρα, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα γέννησε ένα νησί στα νότια του Τόκιο. Σε πλάνα από αεροσκάφος της ακτοφυλακής φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή της έκρηξης. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, όπως τις βλέπετε. Λευκός και μαύρος καπνός εκτοξεύεται στον αέρα, ενώ τα νερά παφλάζουν από τη σταδιακή δημιουργία του νησιού, που απέκτησε διάμετρο 200 μέτρων τελικά. Το νησί αποτελεί μέρος του ηφαιστειογενού συμπλέγματος Μπονίν, που βρίσκεται στο λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού. Η τελευταία έκρηξη ηφαιστείου στην περιοχή σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Αμέσως τώρα στο EcoNews θα δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος είναι πιο επιρρεπείς στην οσιρότητα και την κατάθλιψη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τέσσερις κατηγορίες φτωχών Ελλήνων, λοιπόν, διακρίνει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρακολούθησε για έναν χρόνο τις συνθήκες διαβίωσης, μετρώντας θερμοκρασίες στα σπίτια 50 οικογενειών χαμηλού εισοδήματος. Μία έρευνα που συνδέει ευθέως την οσιρότητα και την πρόωρη θνησιμότητα με την έλλειψη θέρμανσης στα σπίτια. Είναι πολύ επίκαιρο, με δεδομένο ότι ο χειμώνας έρχεται. Έτσι λοιπόν, μεγάλο ποσοστό στα χαμηλά εισοδήματα πέρσι, το γνωρίζουμε κιόλας εμπειρικά, κατανάλωσαν μηδενική ενέργεια, γιατί απλά δεν είχαν να πληρώσουν για την ενέργεια. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται και η έκρηξη της νοσηρότητας με βάση τα επίσημα και επιστημονικά στοιχεία της έρευνας. Ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι πάνω από το 17% υποφέρει από κατάθλιψη για τον ίδιο λόγο. Σπίτια διάτρητα ηλικίας πολλών δεκαετιών, χωρίς μόνωση και με μεγάλες απώλειες ενέργειας. Οι ενοικοί τους κατά κύριο λόγο άνθρωποι χαμηλού έως πολύ χαμηλού εισοδήματος. Και θα πρέπει για άλλον ένα χειμώνα να παλέψουν να επιβιώσουν μέσα στην κρίση με την τιμή του πετρελαίου σε δυσθεώρητα ύψη. Μια τιμή που το πορτοφόλι τους πλέον δεν μπορεί να αντέξει. Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε στενά επί ένα χρόνο 50 οικογένειες με συνολικά 74 μέλη. Τοποθετώντας αισθητήρες, η ομάδα κατέγραφε ανά 15 τις πολικές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων το χειμώνα 2012-2013, ενώ παράλληλα παρακολούθησε συστηματικά και την κατάσταση υγείας των συμμετεχών στην έρευνα, καταγράφοντας ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα. Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος στην Ελλάδα ζουν σε άθλιες συνθήκες όσον αφορά το εσωτερικό τους περιβάλλον. Περισσότερες ουσιαστικά από 200 συνεχείς ώρες με θερμοκρασίες κάτω από 8 και 9 βαθμούς. Κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην υγεία των πολιτών.
φαγητών, ενώ η θνησιμότητα στις θερμοκρασίες αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλη. Η έρευνα ταξινόμησε την ενεργειακή φτώχεια σε 4 κατηγορίες. Στους ενεργειακά πανφτώχους με εισόδημα 4.750 ευρώ, που δεν κατανάλωσαν καθόλου ενέργεια το χειμώνα που πέρασε και επιβίωσαν σε πολιτικές θερμοκρασίες από 6,5 στο πολύ 12,2 βαθμούς Κελσίου σε παλιά αμόνατα σπίτια ηλικίας πάνω από 40 ετών. Με πολλά από αυτά να εμφανίζουν μούχλα και έντονη υγρασία στο εσωτερικό. Στη δεύτερη κατηγορία, τα νοικοκυριά με εισόδημα ως 6.250 ευρώ κατανάλωσαν ελάχιστη ενέργεια για θέρμανση και η θερμοκρασία στο εσωτερικό κοιμάθηκε από 11,2 έως 18,2 βαθμούς Κελσίου. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαβίωση σε ένα παγωμένο σπίτι αυξάνει κατακόρυφα τη θνησιμότητα ή ευθύνεται για την εμφάνιση νόσων όπως πνευμονία, πίεση, βροχίτιδα, άσθμα, ημικρανίες, άγχος και κατάθλιψη. Αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι δραματικό είναι ότι στα πολύ χαμηλά εισοδήματα το πρόβλημα της κατάθλιψης έχει φτάσει σε ένα επίπεδο της τάξης του 17%, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο για την παγκόσμια βιβλιογραφία. 400 με 500.000 άνθρωποι μόνο στην Αθήνα ζουν σε ανάλογες συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ενώ στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, οι πολίτες χαμηλών εισοδημάτων φτάνουν το 25%. Φοβάμαι ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θνησιμότητας ή ποσοστό θνησιμότητας. Επομένως, εάν εφαρμόσουμε αυτό το που εφαρμόζεται, αν θέλετε, στις περισσότερες χώρες, όπου παρακολουθούνται οι οικογένειες αυτές και όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα όριο, παραδείγματος χάρη τους 7-8 βαθμούς, τους προσφέρεται δωρεάν ενέργεια μέσα από τη ΔΕΗ, έτσι κάτι το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τους σώσουμε τις ζωές τους. Η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών θα επαναληφθεί και φέτος με δείγμα 400 οικογενειών αυτή τη φορά. Αποκαλυπτική πράγματι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έρευνα. Τώρα πάμε στις δράσεις μας, Κατερίνα. Δύο αναδασώσεις και ένας καθαρισμός στο πρόγραμμά μας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από τις αναδασώσεις. Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου έχουμε μία δράση στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, που δεν ξεχνάμε ποτέ, στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος όμως μόνο οι πιστοποιημένοι εθελοντές που έχουν περάσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα φυτέψουν 5.000 έλατα. Στόχος λοιπόν είναι να αναζωογονηθεί η Πάρνηθα. Ραντεβού 9 η ώρα το πρωί στο Τελεφερίκ. Η δεύτερη δράση θα γίνει την ίδια μέρα στη Ρίζα Ιεράπετρας. Εκεί οι εθελοντές θα φυτέψουν 1.000 δέντρα και η δράση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί. Τώρα, την Κυριακή, επίσης η Περιφέρεια Αττικής με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και την Ορνηθολογική Εταιρεία θα καθαρίσουν τον προστατευόμενο υγρότοπο της Αρτέμιδας. Σημείο συνάντησης για τη δράση αυτή είναι οι Αλικές Λούτσας στις 10 το πρωί. Τα καλά νέα της ημέρας, η επιστροφή των δύο ιστορικών επιστολών του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο ελληνικό κράτος. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, περιέρχονται στο ελληνικό κράτος οι δύο ιστορικές επιστολές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι οποίες επρόκειτο να δημοπρατηθούν σήμερα από τον Νίκο Πέτρου Βέργου. Οι δύο επιστολές αποκτήθηκαν αντί του ποσού των 4.000 ευρώ η καθεμία. Η μία επιστολή γράφτηκε το 1822, απευθύνεται προς τον Δημητράκη Πλαπούτα και αποδεικνύει ότι η φράση «φωτιά και τσεκούρι», που έγινε γνωστή από άλλη επιστολή που έγραψε ο Κολοκοτρώνης το 1826, στην πραγματικότητα πρωτογράφτηκε 4 χρόνια πριν, στην οποία ο Κολοκοτρώνης προσπαθεί να συνεγείρει τον κόσμο, να βοηθήσει στην πολιορκία της Πάτρας. Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται προς τους Δημητράκη Πλαπούτα, Γεώργιο Δημητρακόπουλο και Νικόλαο Μπούκουρα με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 1822 και περιλαμβάνει οδηγίες του Κολοκοτρώνη για τις μελλοντικές κινήσεις τους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αναστασίου συνεχάρη τους Καπίνο, Πράνης, Ίλντεφελτ για την πρόκριση στο Μουντιάλ και προέτρεψε τους παίκτες του να συγκεντρωθούν στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα που θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρόν την Κυριακή. Περιζήτητος στους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους είναι ο Κώστας Μήτρογλου μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Εθνική Ομάδα και τον Ολυμπιακό. Τέλος, αποφασισμένοι να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την Αγία Σοφιά, είναι στην ΑΕΚ παρά τα όποια εμπόδια μπορούν να βρεθούν μπροστά τους. Σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, εγκρίθηκε η προμελέτη της ΑΕΚ για την Αγία Σοφιά. Η έγκριση έγινε με ψήφους 17 υπέρ, ενώ οι δύο διαφοροποιήσεις που έγιναν δεν αφορούσαν την κατασκευή του γηπέδου, αλλά τις υπογειοποιήσεις των δρόμων.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και λίγο πριν την ψηφοφορία, αποχώρησαν τα τρία μέλη που ανήκουν στην παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σύμφωνα με την ισπανική μάρκα, η Λίβερπουλ έχει κάνει στον Ολυμπιακό κρούση για τον Κώστα Μήτρογλου, καλύπτοντας την ρήτρα των 7 εκατομμυρίων ευρώ που έχει. Ο προπονητής των Ερυθρολεύκων παραδέχτηκε πως αν ο παίκτης συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό, θα είναι πολύ δύσκολο να τον κρατήσουν ως το τέλος της χρονιάς. Με μια μικρή κάκωση στο γόνατο, αποχώρησε ο Πάολο Μασάντο από την προπόνηση του Ολυμπιακού. Με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος να είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Συνέχισε θεραπεία ο Σιώβας, που φαίνεται να προλαβαίνει την αναμέτρηση με την Paris Saint-Germain. Χωρίς προβλήματα, ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννενα στην κλειστή λόγω τιμωρίας λεωφόρο. Προσοχή στο άδειο γήπεδο, το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου προς τους ποδοσφαιριστές του. Έλληνας τεχνικός συνεχάρει τους διεθνείς παίκτες της ομάδος του για την παρουσία του στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τον 20χρονο ποδοσφαιριστή Στέλιο Κίτσιου ανανέωσε την συνεργασία της ως το καλοκαίρι του 2018 η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας καθιερώθηκε από τον Χουμπ Στέφεν στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο διεθνή χώρο τώρα η Ουρουγουάη είναι η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκριση για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η Σελέστε αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Ιορδανία και σε συνδυασμό με το υπέρ της 5-0 του πρωταγώνα πήρε το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου θα βρεθεί και το Μεξικό που δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει για δεύτερη φορά επί της Ζηλανδίας. Η Νέα Ζηλανδία με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Κώστα Μπαρμπαρούση στο αρχικό σχήμα υποδέχθηκε το Μεξικό στον δεύτερο αγώνα μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η πρώτη αναμέτρηση είχε τελειώσει με 5-1 υπέρ του Μεξικού και η ρεβάνς έμοιαζε με τυπική διαδικασία. Οι φιλοξενούμενοι με πρωταγωνιστή τον Περάλτα δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν τη δεύτερη νίκη σε βάρος των αντιπάλων τους. Ο Περάλτα άνοιξε το σκορ στο 14. Ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 2-0 στο 29 και στο 33 σημείωσε hat-trick. Σκόρ ημιχρόνου 3-0 για το Μεξικό. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 3-1 στο 80 με πέναλτι του James. 3 λεπτά αργότερα ο Φάλλον πέτυχε το 3-2. Στο 87 ο Πένα διαμόρφωσε το τελικό 4-2 για το Μεξικό που πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Και μια ματιά πριν κλείσουμε στις αγορές. Στις 1.142 μονάδες, το 0,46% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα. Μεικτά πρόσημα, αλλά πολύ ασθενικές μεταβολές σήμερα για τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς δείκτες. Στη Wall Street ενισχύονταν πριν από λίγο Dow Jones και Nasdaq. Συνεχίζουμε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ενισχύεται το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, όπως και το ευρώ ένα του Ιαπωνικού νομίσματος. Άνοδο παρουσιάζει και το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το Yen, σε ανωδική τροχιά και οι τιμές του αργού πετρελαίου. Κλείνουμε με την τιμή του χρυσού, που σήμερα επίσης ενισχύθηκε στα 1.246 δολάρια ουγγιά. Πάμε και πάλι στη μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη, για να δούμε, Χριστίνα, τις επόμενες ημέρες στην πρόγνωση, προηγουμένως στο ταξίδι μας. Το ταξίδι μας, έτσι. Λοιπόν, είναι Κέρκυρα σήμερα το πρωί, με διπλό κεραυνό. Ο Γιάννης μας την έστειλε. Ήταν γύρω στις 9-10 η ώρα. Πολύ νερό η Κέρκυρα και πολλές καταιγίδες και γενικά η Ήπειρος και το Βόρειο Ιόνιο. Η επόμενη φωτογραφία είναι Ζήρια με τα πρώτα χιόνια, Κορινθία, από την Ειρήνη και την ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη φωτογραφία είναι έτσι πιο ήρεμη από το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου του Ρωμανού στη Λίμνο, από τη Δήμητρα και επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την είχαμε ανάγκη λίγη, Γαλήνη, με όλα αυτά που μας έχεις πει απόψε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα είναι αύριο, μετά τα ξημερώματα πια. Κοίτα, το σύστημα στην αρχή θα δώσει βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, αλλά όπως βλέπεις, πάρα πολύ γρήγορα κινείται ανατολικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που από το μεσημέρι και μετά και εκεί θα σταματήσουν τα φαινόμενα. Ναι. Ωστόσο, από τη Δυτική Ελλάδα, ένα νέο σύστημα από τα δυτικά θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα και θα αρχίσουν και πάλι από το μεσημέρι και μετά βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι που το βράδυ ξημερώματα θα έχουν στο Αιγαίο και 8 μποφόρ, αύριο σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Νοτιοδυτική θα είναι 4 με 6 το Ιόνιο, 5 με 6 πρόσκαιρα 7 στο Αιγαίο, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα είναι και εδώ 4 με 5 ποφόρ και πολύ μήπως λέω. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδος 18 βαθμούς και 20 με 21 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ωραία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αθήνα νωρίς το πρωί ίσως έχει ακόμα βροχή και καταιγίδα. Στη συνέχεια πριν το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί, νοτιοδυτική 3 με 5 και 21 βαθμούς στη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί μια πιθανότητα για λίγες βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Νοτιάδες 3 με 4 και 18 βαθμούς στη θερμοκρασία.
Μάλιστα. Σαββατοκύριακο θα έχουμε όμως πάλι βροχές και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο και βαθμία στην υπόλοιπη χώρα βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Κυριακή. Και μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα 17 βαθμούς και έως 19 βαθμούς, 18 με 19 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα, το ίδιο και την Κυριακή. Και το κρύο πότε έρχεται, που μας έλεγες, Δευτέρα ή Τρίτη? Την Τρίτη. Ακόμα το χαμηλό της Δευτέρας, αυτό της Μεσογείου, θα δώσει βροχές και τη Δευτέρα. Φαίνεται να κινείται την Τρίτη ανατολικά. Θα περιοριστούν την Τρίτη τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια και θα εξασθενήσουν. Και την Τρίτη πια θα μπει βοριάς, που στο Αιγαίο θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα να πέσει και η θερμοκρασία που θα γίνει πια αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλή σου νύχτα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε το δελτίο μας καθημερινά, διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr, live on demand. Στη διάθεσή σας πάντα το account του Sky στο Twitter. Hawaii 50 αμέσως τώρα. Καλή σας νύχτα από εμάς.